Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο η Άλκηστη Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου ακολουθεί, στον τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο διάδρομο η Έλενα Χριστοφή δίπλα της, καταϊδρωμένος ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, στον έβδομο διάδρομο η Μάρα Κωνσταντινού, στον όγδοο ο Σίμος Τσάκας και στον ένατο ο Σαβάκης Παϊσίου. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζια φουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχόλη την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπω. Είμαι όπως το φως και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello. Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, εδούρεψα σκληρά. Ρίκο, ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ισότια μεθυσμένη και πληγωμένη από τον Γκρέκ, επισκέπτεται το σπίτι της Ναστάζια για να καθαρίσει με τη Μέρη. Γιατί κόλλας τον Γκρέκ? Γιατί έτσι μ' αρέσκει. Θα σου αρέσει όμως τώρα. Ο Ρίκος δεν μπορεί να γονέψει ότι ο Σοφρόνης αγόρασε αυτοκίνητο και έπιπλα. Παράγγελε μου έπιπλα και αυτοκίνητο το κατούδι. Μάλιστα, κύριε. Έγινε και μου παραγγέλει ο δόχος το κατούδι. Ρε, χώνεψε το ρε. Έγινε και γαμπρός, χώνεψε το. Δεν το χωνεύω ρε, Πέπα. Μπορείτε να το κάνουμε. Δεν το χωνεύω σε όλο. Και ας πω και κάτι άλλο. Τα ριάνια δεν έπρεπε να τα πιάνει νύφη και ο γαμπρός του γάμου. Με να μπουλαλείς τώρα. Μα να μπουλαλώ τώρα. Λά σου πω. Έπρεπε να τα πιάνουν οι γονείς, απαναία μου το συνήσι μου και πολύ. Έπρεπε να τα πιάνουν οι γονείς τα ριαλιά ρε Πέπα. Κύριε που τους αναγιώσασαι. Ναστάσια και Μέρη συζητούν για το όνομα του μωρού. Αποφάσισες τι θα τη βαφτίσουμε? Ωι ρε, αρέσκουν πολλά ονόματα. Σαμιά. Ματίλδη, Ραχίλ, Πενσιλβάνια. Πενσιλβάνια. Ναι ρε, κάπου το άκουσα και άρεσε μου. Όχι ρε, το Ουάσιγκτον είναι καλύτερο. Μέρη, πήνε να ανοίξει και κανείς, άντε να δω. Ελπίζω να μην είναι τούτη για να ζητήσει συγγνώμη γιατί θα τη φτύσω. Ακού Ουάσιγκτον, Ουάσιγκτον. Πες μου τώρα, αρέσκει σου το Πενσιλβάνια, α? Αρέσκει σου, ακού το Πενσιλβάνια. Όχι, το Ματσίλδι. Ούτε. Πε μου το Ραχίλ, αρέσκει σου. Ραχίλ. Ραχίλ. Αγάπη μου, δοκίμασε κάτι σε Στέλλα, Μαρία, Γεωργή. Αν δεν βρέσω κάτι, ελάχωσες με. Και ο Κάτος ανακαλύπτει μια σχισμάτια στο ταβάνι του διαμερίσματος των παιδιών. Σοφρονάκη, θωρίστη. Ρε πάπα, σε παρακαλώ, σταμάτα με τη σχισμάτια τώρα. Μα τι να σταματήσω ρε Σοφρονάκη, τι να σταματήσω ρε. Που σε βάλει ο άπουλος να με σε λεμπορίε να βλέψεις τη σχισμάτια πριν να πήρε. Τι θέλεις να κάνω ρε παπά? Να δεις τη σύμμακιά πριν να μπει ρε! Όχι περιμένεις ο μάπουρος, όχι σου το χαλαμάντουρο ρε! Ρε παπα, ρε παπα σταμάτα εντάξει! Ακούεις Ιωάννου, ρε παπα σταμάτα εντάξει! Ρε παπα σταμάτα! Πέψε τον πύρκο κύριε Κάτω! Ενώ σε έπρεπε να πέψω πύρκο Ιωάννου! Πέψε με κύριε Κάτω, πέψε με μάνα μαζί φοβούμε τα βλήμερα! Πέψε με πύρκο να αξιάζω πόλο μου να... Και σε λίγο κατεβαίνει για να το πει στο Ρίκο. Έλα έξω και ήρθε ο Κάτος. Ναι, πως θέλει πάλι.
ήβρε μια σημαδιά πάνω στο ταβάνι, λαλή, του σπιτιού του μωρό. Μα που είπε να τη σημαδιά τη μάλλον είσαι ο τούτος. Ξέρω ρε, έλα έξω να δούμε. Πέλα που τον ήβραμε και τούτο ρε. Ο Έρικ όμως θέλει η γυναίκα. Τάτη θέλω την. Μα να που θέλει. Θέλει γυναίκα. Τι πρόβα, σε ποια γυναίκα θέλει. Αν τη Μαρία που θέλω. Μα ποια Μαρία. Τη φίλη της Κικίτσας. Πήγαινε, πήγαινε ρε φτιακά, πήγαινε και να σου την έχουν έτσι ομπρός του ρε, πήγαινε. Τάτη, τάτη. Ο Κάτος ανεβάζει το Ρίκο πάνω για να δει τη ζημιά στο ταβάνι. Δίκλα πάνω, δε τη σημακιά. Εν τόσο κολλάρο, πονίμει ο λαιμός μου ρε κουμπάρε. Κάρ' τον κολλάρο να γυρίσει ο συνήθιος σου πάνω ρε πουλί. Ρε κουμπάρε, καταλαβαίνεις ότι πονώ τον λαιμό μου, α. Ορίστε. Και πουλάκι, αύριο φέρνει μαστόρου και σάζει στη σύρμακιά. Αύριο φέρνει μαστόρου και ξεκινάς. Και σε λίγο, στο διαμέρισμα της Ναστάζια. Ναστάζια μου, μπορούσες σε πουτά πίσω. Μου, θέλει να πει Σοκράτη μου, θέλει να πει. Αν θέλει να πει. Πήγαινε άνοιξε Σοκράτη μου και εμείς να μιλήσουμε μετά. Βεβαίως θα μιλήσουμε μετά. Γιατί να μην μιλήσουμε, Σοκράτη μου. Να μιλήσουμε, βεβαίως να μιλήσουμε. Επιθύμησα πάρα πολλά να μιλήσουμε. Εντάξει. Και χώστηκες πουρέκα μου από πίσω από την πόρτα και έκαμε στην καρτούλα μου σαν του λαού που κλώτσαν. Κι ακόμα άκου την κλωτσά και νεπαμόν δεν έχει. Γιατί πουρέκα μου γλυκιά, εσένα θελητέρι. Εύκα, πέρτη κόσυλη, εύκα να σε φιλήσω. Και μες τα αγκάλια που τα δυο, αιώνει να σε σήξω. Άτε, μάνα μου, άτε, τσετσάκ! Πάντα είσαι χιούμορ, ρε, λέει που το είναι αυτά. Ναι, ρε παιδί, παλά τώρα έχασα τον. Όχι! Όχι, να το βρεις. Πρέπει να έχουν χιούμορ οι άνθρωποι. Και εγώ προηγουμένως, χιούμορ που έκανα την Ναστάζια και μένα που έκανα τσάτιστασή για πλάκα, ρε. Τώρα να δεις πλάκα μου να σπάσουμε. Όχι, ναι, όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ τα μόνο να δεις η μάθια, δεις. Το σύρμα, το μαυτό. Έσχεσαι το ταβάρι, τον κοβελουθιό σιωρού, μα μια μάχνω στην άλλη και δεν μπορώ να την κλείσω πάνω. Κατάβεις, γιατί ήρθε να σιωδώ εδώ και μας την πομίσω. Υπηρκόλησα μας την πομίσω και σου ζούρισε το ζυνίσι μου. Καύκη με, καύκη με το ζυνίσι μου, όπως το λαμπρό μου, όπως το λαμπρό μου. Διότι έφτιαλεξες λάθος κολλάρ. Μα σοβαρά γι' αυτό που μπορώ. Πρέπει να πιάσεις σκληρόν κολλάρ. Ο σκληρός ο κολλάρος κρατεί το ζυνίσιν καλύτερα. Θέλω, ρε μου. Τι είπατε. Θέλω. Πράγμα, να πω να πιάω ένα δωράδι. Δεν βιάζεσαι. Για να προλάβω να μην κλείσουνε μου, εννοώ. Προαβέντες. Τζεμνά, τζεμνά πάει. Δεν σου φέρω. Να σου φέρω ό,τι θέλεις. Θέλω να έρθεις. Να μου ναι. Να έρθεις για τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα. Με ξαναείδες, είναι κάτι σιδερένια πράγματα. Παίρνουν έτσι για να σπάσει το δάχτυλο. Παίρνουν έτσι πάνω και κρατούν το. Να το τυρίξεις με την ταινία. Κρατούν το δάχτυλο. Να σου φέρω. Θα να πω στο θεμαγιόν και να σου φέρω. Αφού τα δάχτυλα σου μια χαρά είναι. Τα δικά μου μια χαρά είναι. Τα δικά σου όμως. Και τα δικά μου.
Να σοβαρά. Ναι, ρε, πρώτα μέσα να... Πιο, πιο. Θα δώσω το άλλο. Το δω τούτο. Σαν να τσακρά τούτο. Να μπούμε έτσι άμε. Να τη σίγουρα να κλείσω. Έλα, έλα. Ακούεις. Και με μην πιάσεις μονοθυκιό. Κάσε πεντάξει να βρέθω. Δεν και ξέρεις καμιά φορά. Είσαι για το μυαλιώνα και για το δαχτυλούδι. Άντε. Το καλό. Το καλό να βρεις. Με πρόσεχε. Τον Ερυθρό Σταυρό. Γιατί φωνάζει. Που τη χαρά του. Έδωσα του πολλά λεφτά. Μάνα μου, δεν καταλάβει τίποτε λαλός ο νους τους να έγινε μπασταριάλια. Τι μου λαλείς, Κοριαντρούλα, τώρα, τι μου λαλείς. Έβαλε το γιο του να τρίφκει τα λοκούμια πάνω στον τρίφτη και να τα περνά από την τατσάκια να πιάνει τη ζάχαρη την άχνη, κορή. Με καταλάβεις. Άκου τον ήρθε. Γιατί να ανοίξω, άνοιξε εσύ έντρα τα σκληθιά. Γιατί είσαι τίποτε κουτσός, ρε. Αντρούλα μου, θυκώ έπθανα πάνω τον του μπανιά σου για να έρθω κορά. Να σε πιάσω καλύτερα τηλέφωνο να το πείσω, εντάξει. Μάνα μου, μάνα μου. Μάνα μου, μάνα μου. Δεν θα με αφήσει να ζήσω ήσυχα τη ζωή μου. Θεέ μου, πού τον ήβρες και έδωσες μου τον εμένα. Πού τον ήβρες. Είσαι στο φύλλο, ρε σωσιόν και να λύεις το σύνορα. Όσον δεν δούμε στο στόμα, να δεις αν είχα φύλλο. Να πού πάθες, ρε, και παουρίζεις. Δεν θα ρίχνει λίγο παπαθάσιο. Να πώς είσαι να σε έχω σε πούτα, έχω σε πούτα. Μα πια. Τα δάχτυλα μου, σύνορα. Φέρ' μου, γιατρό, φέρ' μου, γιατρό. Δεν πας την κελιά μου να σου τη φέρω, λάλε, ρε, πού είναι, πού είναι, Έρικ, Έρικ. Στην καμάρι κλειδωμένο και δεν ήρθε. Ούσου, ρε, ούσου, ρε, να μου ξυπνήσεις το μωρό. Ρε, ωραία, μωρό, μη μωρό, να ξυπνήσω το μωρό, λάλε. Έπρεπε να κόψω εγώ δάκτυλα μου προς τα κουρί. Προς τα κουρί μου να κόψω το δάκτυλα μου. Μα ποιος, ποιος σου τα κόψε τα δάκτυλα. Ρε, ποιος ο γάρος. Ποιος γάρος. Ο γάρος, ένα γάρο έχω μετά μέσα. Ο κάτος, ρε. Όχι, ο γαμπρός του. Ποιος γαμπρός του. Ο αρφός της πολίτσας σου. Μα ο χαρτωμένος στην Αστάζια. Τηλεφωνάμπουλας. Τι ώρα είναι να σου φέρω άμπουλας. Γι' αυτό, λάλε μου γλυόρα τι του έκαμε και έσπασε σούτα. Λάλε. Έτσι βρε λογαπιούς γύρω άνθρωπος. Κάμε κάτι και πονώ ρε με μαμονώ. Λάλε γλυόρα τι έκαμε στην Αστάζια, λάλε. Τίποτε δεν της έκαμε. Λάλε γλυόρα να με σε κατακόψω. Λάλε. Επία πάνω να δω τη σηματιά. Τη σηματιά, δεις και εσύ έχει Αστάζια με τη σηματιά. Εσύ. Ρε μάνα μου, είσαι περιπέζεις με ρε. Μπορείς να με περιπέξεις εμένα, ρε. Μπορείς με μάμινη, το διαμέρισμα δεν σε που κάθε μου το διαμέρισμα το παιδιό. Επία να δω αν εσύ στην κεκίνη στο ταβάνι της εγκαταλάβεις. Αλλά για με μπορώ ρε, με μπορώ. Πάρ' με στις πρώτες βοήθειες, δεν μπορώ να δώσεις. Πρώτες βοήθειες θα σε πάρω, αλλά θα σε πάρω στέκοντα. Θα σε πάρω... Γιατί ρε Πέπα, γιατί. Εγώ απλώς είπα ότι μία χτύπησα το κουδούνι. Εκτιμιά το κουδούρι και μόλις του είδε αρπάξι μου αδάκτυλα μου και κόψε μούτα. Κόψε μούτα, εκτιάξε μου, έτσι, άκουσε το κρακ. Εγώ παράγει. Να θα του κυρίσω αγωγή, θα του κυρίσω αγωγή την μια προς στην αρχή. Να πάω πάνω και να ρωτήσω και αν μου λαλείς ψέματα. Κοτήσεις σου ρε, κοτήσεις σου ρε, αν μου λαλείς ψέματα. Πού είναι να πάει σιόν, καταλαβαίνεις, είναι να φυρτώ το λαλό σου. Όχι, με φυρτείς, με φυρτείς, γιατί να με σε βρω δαμέ. Να με σε βρω δαμέ. Πού να πάω, ρε, ρε άλλη, ενάρτη ρε, ρε, πού είναι να πάει και άμε δεύτη ρε, ρε φίλε, με φμαράζονται ρε, νάρτη ρε, φάσε να δώσουμε. Σιγά ρε, πω νάρτη ρε, ενάρτη, δεν ξέρω εγώ την τύχη μου. Έμουν, δεν ξέρω εγώ την τύχη μου. Ρε, αγκάλιαζε με, ρε, και... Έλα, νου, πολλά καλό για να είναι αληθινό.
Σε εγώ έτσι έλα λόγια για τον Γκρέκ, ρε. Πιστεύεις το? Εγώ όχι έτσι, ρε, Σοντιά, τώρα. Τι όχι έτσι, ρε. Τώρα το ίδιο πράγμα τον Γκρέκ με την Μαρία, μάνα μου. Σιγά, ρε, την κόμενα την Μαρία. Αν έκαμες μας την κόμενα του αιώνα την Μαρία. Θέλω να σου πω, για μένα είναι η κόμενα του αιώνα, εντάξει, για μένα είναι. Έτσι, για μένα είναι ο Γκρέκ, οκ. Ρε, Σοντιά, τώρα είναι το ίδιο πράγμα η Μαρία με τον Γκρέκ. Δηλαδή, η Μαρία είναι παρπάνω και γυρίζαν όλοι και θορούσαν την μάνα μου. Γιατί ποιος σου είπε ότι άμα ο Γκρέκ περπατάει γυρίζουν να το δουν. Ρε, αυτού μαγί. Ε, φίλε, αντί σου γενέκα σου να γυρίσει να δεις τον Γκρέκ, ρε. Άσε με λέω, ρε. Ρε, ήταν να μου μπελαμένει πάνω σου, ρε. Άσε με έρθε, μάγκη μου. Μα είσαι τέλεια, είσαι ψώνια, ρε. Είσαι τέλεια ψώνια, ρε. Δηλαδή, εσύ ερωτεύτηκε και πελάνες τέλεια. Ακούω ένα αυτό πράγμα, λες ότι. Εγγυθκιό που πελάνετε. Κάθεστα με πίνετε, κάνετε, φτιάζετε. Ρε, φέρτε ο νους σας, ανοίξα τούτα σας. Ενάρτω ο κύριος Ρίκος να πας πετάξει όλους έξω τώρα. Και ξέρετε πώς θα πιάνε τα ενοικία. Άντε να μιλήσει, ρε, με μίλας εσύ τουλάχιστον, ρε. Εσύ έκαψες τώρα, θυμάσαι που τον έκαψες. Να μιλήσει κιόλας. Ως γεγονός, να καταπούς τώρα, ρε, μα τι καμπώνει και το πράγμα που του κάνω από πίσω. Αν θυμούμε, ρε, αν θυμούμε, ρε, ζωδιά, καλό, κύριε, λες. Ρε, μου έτσι αμέσως στέκω μου και του είδαν τα λεφτά, είναι πελασιάστηκε, έπια αν έκαψαν τα λεφτά και την ώρα μπαίνει μέσα ο Ρίκος. Πιάς τα ούλα, αρκαμάκι μου, πιάς τα ούλα, με έκαψες άλλο να χαρείς. Κύριε Αναστάσια, κούρα. Έλα μέσα, μία ώρα. Έλα μέσα να χαρείς. Αρτεμάκι. Ρε, τι μου κάνει τούτο, ρε. Καύκι, Ναριάνια. Χρωστά του το σαριάνια ρε! Σε κάνετε και κάποιοι τα εικοσάρι! Επάνησε μπας στον στουπάω και τον Ρίκο και έρχεται δυο κουβιμένες την πόρτα. Ναι. Ακούσαμε πόσο. Με φωνάζεις Γιάννη μου και μπορεί να είναι η Μαρία. Η κοπέλα είναι πέρα να μην αρτιάσε δει ο Γκρέκ της Σόντια. Αχ, καλώς τα κάστανα. Βρέθηκε να ανοίξω ξα. Πάω. Κύριε Ρίκο μου, τι έπαθες? Δεν μπορώ τώρα να σου πω, μάνα μου, θέλεις να κοπήκα τα δάχτυλα μου όπως τα γκούρκα. Δεν θα σε κοπήκα. Πάω ρε, φέρ μου, πάω γλύωρα, ρε, να λόγω. Περίμενε, ρε, περίμενε, σε φύρτηκες. Φορέ, ρε, άνθρωπο που είχα έσσα μου τόσο καιρό. Να συνάξεις τα πόρτα σου και να φύγεις, να βγεις τώρα. Οκ, έφυγε. Φέρ τον, πάω. Όχι, να μου ζητήσεις συγγνώμη και να πεις σε παρακαλώ. Ποιε ρε, που θα μου να σου πω σε παρακαλώ, σε ένα κουρούμπε. Ε, το φέρνω καλά. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, πάω. Καλά, ρε. Θέλει ας τη σάσει, τελασμένη τη σάσει, Αντωνάκη. Βολίτσα, αν δε σάσει τη σημαρκιά, είναι να σφουγγαρίζει που πάνω και να τρέχουν που κάτω. Αντωνάκη, πεινώ, Αντωνάκη, καταλάβεις, πεινώ και δεν έχουν τίποτε, έσω. Άλλη, δεν μπορείς να δώσουν μια ευκαιρία, τώρα έπηγαμε στο διαμέρισμα. Ναι, να τους δώσω ευκαιρία, λέγω. Αλλά, Αντωνάκη μου, έτσι θα μου τον έχει νηστικό και λιερό θα μου τον έχει. Μάνα μου τον άγγελο μου! Οι, εγώ έπρεπε να στήσω πόδι, δεν έπρεπε να δεχτώ να γίνει τούτος ο γάμος. Και μπας στην ανάπτυξη του το μωρό μου. Και αν δεν φάει, τι θα γίνει, Αντωνάκια. Θα αρρωστήσει, μη κακόν του, θα αρρωστήσει και θα βουρούμε και να μην φτάνουμε. Και τι του κάνει τόσο ώρα και μέσα και κλεισμένια. Τι του κάνει, Αντωνάκη. Α, βολίτσα, βολίτσα, και δεν είσαι καλά, βολίτσα. Όχι, Αντωνάκη, δεν είμαι καλά, Αντωνάκη. Βεβαίως δεν είμαι καλά.
Αντωνάκη. Διότι, Αντωνάκη, να μεγαλώνω εγώ τον άγγελο μου, να τον έχω βασταπούπουλα τον άγγελο μου και να έρχεται μία τζούλια και να μου τον πιάνει και να φεύγει. Δεν το χωνεύω, Αντωνάκη, δεν το χωνεύω. Αντωνάκη, πετάχω του φέρε τίποτε να φάμε και τώρα που είπα χωνεύω, επίνασα, κουρκούρισαν το στομάχι μου. Αντωνάκη, όταν κουρκουρίσει το στομάχι μου, αφού ξέρεις το, πρέπει αμέσως να φάω κάτι, γιατί κατεβαίνουν τα υγρά του στομάχου μου και καύκεται. Όχι, Βολίτσα. Αντωνάκη, έχω και κάτι. Α, Βολίτσα, Βολίτσα. Και το στομάχι σου είναι σε μόνιμο κουρκουρίτο, Βολίτσα. Είναι όπως το ηφαίστειο της Ιαπωνίας, το πώς το λες, το Φουτζιάμα, το οποίο είναι σε μόνιμη ηφαιστειακή δράση, Βολίτσα. Όπως το Φουτζιάμα είναι το στομάχι σου, Βολίτσα. Αντε, Αντωνάκη, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις ότι το στομάχι μου είναι όπως το Φουτζιάμα. Εντάξει, Βολίτσα, το στομάχι της Βολίτσα δεν είναι όπως το Φουτζιάμα. Είναι όπως το Φουτζιμάσα. Το Φουτζιμάσα. Εμάσα μου τα μάνα μου και δεν καταλαβαίνω που γίνει και δεν κατάλαβες. Κατάλαβα κυρία Πέπα, αλλά τι θέλεις να σου πω εγώ. Κάτι θα έκαμε τούτο, σε κατάλαβες. Κατάλαβα, αλλά τι θέλεις να κάνω. Άρα γεσού να πάμε να ρωτήσουμε το χαρτομένο της Αστάσιας. Όχι κυρία Πέπα, 5 λεπτά είσαι που τους άφηκα μόνος τους. Αν τρέπουμε τώρα να φάκω την πόρτα. Αν θέλεις πιένε εσύ, φάκα και ρώτα. Όχι. Να πάω κάτω να του δώσω έτσι και ο τρεις και να ομολογήσει. Πέ μου, εσάς έκανε σας τίποτε πάνω. Όχι κυρία Πέπα, εγώ και η Αστάζη ήμασταν στο υπνοδωμάτιο, ακούσαμε το κουδούνι, επί να ανοίξει ο Σοκράτης και το μόνο που ακούσαμε ήταν ένα... Να πω γενικέ. Να πράγμα. Δεν ακούσες τώρα έναν... Α! Ω, δεν ακούσα τίποτα. Μάνα μου, αν πάτσεις σε κουφί. Κάτι γίνει. Έλα δε κυρία Πέπα, και κάμε από σένα ακούσες. Να κάμε από σένα ακούσα. Ναι. Χτύπησαν το δαχτυλούδι του πάνω στο πόδι του κρεβαθιού και έπεσε χάμε και φύρνεται που τον πόνο και πάει να σηκωθεί και χτυπάει το κεφάλι του πάνω στο παράθυρο. Τίποτε άλλο. Τίποτε. Έμεινε για με φουνάρι. Δεν ταρασιγουρώνται. Αμάν, λέτε να μείνω χείρα πριν να παντρευτώ. Δικαίωμα να παντρευτώ. Να χαρείς ρε κουμπάρε. Δεν είμαι κουμπάρος, οκ. Είμαι γιος. Εντάξει, τούτον είπαμε τώρα. Είπαμε το. Αλλά δεν κάνεις τίποτε. Ρίκ, με κουκουφάς. Ρε καταλάβεις ότι έκοψα τα δαχτυλιά μου. Ρε καταλάβεις, όχι σαν καταλάβεις ρε. Είναι τέλος τα έκοψες. Τσιλίσαμε στην πόρτα. Είναι τέλος τα έτσιλισες. Μα τώρα τι είναι με ρωτά, ρε πονώ ρε, μα καταλάβεις, όχι σαν καταλάβεις. Τάτι καταλάβω, αλλά δεν καταλάβω. Είναι τέλος, έτσιλισες μόνο τούτα τα μεσσινά τα δαχτυλιά. Είναι τέλος δηλαδή, είσαι στα σέρκα σου πας στην πόρτα και έτσιλιστήκαν μόνο τούτα τα μεσσινά. Ρε, τώρα να σου πω, είναι τέλος είχα τα σέρκα μου, ρε. Yes. Ρίκ, μετά κουδάμε στο φαρμακείο και πέτουν να σου δώσω νάρθηκες για τα δάχτυλα. Τι πράγμα? Νάρθηκες, ρε. Είναι από τούτο. Πέτους ότι τσίλισα τα μεσαία μου δάχτυλα και γίνει ξέρω να σου δω, κουρε. Οκ. Αλλά εγώ αν έχω δικαίωμα να παντρευτώ. Έχεις ρε, έχεις. Γενέκα δεν έχεις ρε. Έχω τάτι αφού είπα σου, αγαπώ τη Μαρία. Παρέτα με τη Μαρία. Γιατί δεν παρετήσω. Εμιτσάρε. Εγώ πόσος είναι. Εν τώρα που είμαι στην Αγγλία, ναι, ρε. Τάτι καταλάβεις. Do you understand, Daddy? I'm in love, Daddy. Είμαι ερωτευμένος, Daddy.
Νομίζω ότι πονώ τα σέρκα μου, ξέντα καταλάβει, ναι. Και καταλάβω, αλλά και σου καταλάβεις ότι είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος. Κι εγώ είμαι πονιζάμενος, ρε, πονιζάμενος. Είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένος. Μάντα ερωτευμένος είναι. Α, γιατί είναι ο ναι. Μα να μην τον κάνω τον ερωτευμένο κόρη μου, α, άμα δεν βάλει Στεφάνη πας στην κεφαλή μου. Ένας ακούσει. Ένα δεν τ' άκουσε. Φοούμε το. Εσύ που είσαι φιλενάδα της, έπρεπε να την πιάσει τόσο καιρό και να της πεις. Μάνα μου, αφού δεν σε παντρεύκεται, να πάει εσύ στη μάνα σου. Μια φορά που της είπα, αλλά έτω, τώρα έκαμε δίτσιο μωρό. Ίσα, τώρα που της έκαμε μωρό, άμα δεν την παντρεύκεται, τώρα πότε θα την παντρευτεί. Τι να κάνουμε. Εγώ λαλώ. Να πάω και μέσα και έτσι όπως ένα πλούμενος, να του δώσω έτσι κάμποσες να στήσει. Τούτη βλάφτισε και τούτη φελάσε. Να φέρει τον νου του. Άντε κυρία Πεπαούλουσε να τους δέρεις. Το δέρνεις τον κύριο Ρίκο, δεν τα μου κατάλαβες. Και όχι και ναι κατάλαβα. Φαντάσου να μεν τον έδερνα κόρη. Όχι να με λαλείς κόρη. Α, ναι, ως γεγονός, είσαι μεσόσκληρη εσύ τώρα. Πέρασες τους 30-35 Μην πάεις παραπάνω. Μην πάεις παραπάνω και με ξαναπίστουν τη λέξη, γιατί εμείς οι δυο θα τριχομανιαστούμε. Θα το ξυπνήσετε καλέ. Μάνα μου να τους δείτε. Εξαπλώσαμε το μωρό μου μαζί πάνω στο κρεβάτι. Αχ, αλλά άνοιξε εγώ για το κεφάλι του. Έκανα πολλά μεγάλη ντούμπα. Μα ποια ντούμπα, αγάπη μου, μια ντούμπα. Να με να δεις τι μας είπε. Τι μας είπε. Είπε με. Μεσόσκλερη. Είναι τα πράγμα. Μεσόσκλερη, αγάπη μου. Μέλη, μεν το ξαναπείς αγάπη μου και υπάρχει κίνδυνος ανατριχιαστικού σοκ. Κυρία Πέπα, γιατί είπες αυτό το πράγμα την κορούδα. Για να ξυπνήσει. Μα νομίζει ότι ακόμα είναι κορούδα. Α, μάνα μου, κοκόνες μου. Κοκόνες μου. Ακούτε να σας πω. Το είπε εμένα την βούκα μου τώρα. Εμένα η βούκα μου ήταν όπως το γυαλί. Τα χρόνια περνούν. Οι ομορφιές φεύγουν και χάνονται. Γι' αυτό σας λαλώ. Και εσύ, και εσύ. Να αρμαστείτε, μάνα μου, να τελειώνει τούτη η ιστορία. Φεύγουν τα χρόνια. Πει, μένα. Που ήμουν εγώ σαν εσάς. Θα δείτε με, η βούκα μου ήταν 10 φορές καλύτερη από τη δική σας. Αλλό, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου την αλήθεια. Ό,τι και να του πεις, να σου πει ψέματα, γλύρω. Γλύρω, πάω να πιω με τη γλύρω. Και αμέ μου ήταν να πάει στα χαστιά, να κάνω λέιζερ. Γλύρω, λέιζερ. Ναι, αγάπη μου, όταν σε πουν μεσόσκλερη, ήρθε η ώρα του λέιζερ. Μόνο λέιζερ. Καλά ρε Μέρη, τι σημαίνει ακριβώς μεσόσκληρη. Είναι η μίσκληρη. Τέλος πάντων, αναλύωσε το άλλη φορά. Μπορώ, φέρ το τηλέφωνο. Ρε Μέρη, δεν είσαι ρε αγάπη μου. Όχι, αποφάσισα το. Τέλειωσε. Λέιζερ. Τάντι, γιατί δεν τα κάνεις λέιζερ. Απιά ρε. Στην Αγγλία, αν είσαι ένα γιατρό, κάνει τα δαχτύλια λέιζερ. Παλιά τα κάνει ξεπονό, ρε, να το συμπονώ. Οκ, Τάντι, οκ, πάνε να φέρω που τούν τους, πώς τους είπες. Ναύτηκες. Ναύτηκες. Οκ, αλλά, Τάντι, και σου, να με βοηθήσεις με η Μαρία. Ρε, μα θέλεις βοήθεια να μιλήσεις στην Μαρία, ρε. Yes, Τάντι, είμαι να έχω, you know, αντροπιάρης. Να μου σαν, αν το πιστεύω. Όχι, μα, έτσι ο γιος μου, έτσι ο γιος μου. Μάντα που λαλείς. Αν είχαμε ένα τροπιάρι εδώ μες στη γενιά μας. Τέτοιο ρε, πίνετε πολλό τα. Οκ, οκ. Είναι τέλος να πάω. Παρπατητός ρε, κι ο απικέτε το φαρμακείο ρε. Όχι, Τάντι, ένα χωριάλια. Ένα χειρό. Πού τα ήβρα. Πότε σου είχα 5 λίρες ρε. Την πρωτοχρονιά. Και φάστα ρε μανίμα. Ρε, τα ίσως σε ποτίσω σε διάβασες 5 λίρες ρε. Όχι, Τάντι, με ρε χρειάζεις. Έχω ακόμα 3 λίρες και που τον τα 12 που τον τα μητσά τα σέντ. Α, όχι και να σε κάνεις ουσιόν, είπρε.
Να μω. Τώρα σου ακόμα λίγα να κρατάς πάνω σου γιατί δεν όχι, τότε, όχι. Δεν θα ρωτήσω όμως να μπήξεις όταν σε κάνω μες στη μου. Α? Έλα ρε, έλα. Πάτω σε σου μες στη μου. Μας τότε, α, sorry. Κάστα, ρε. Οκ. Κλείστα μάρκα σου. Αχα. Κλείστα μάρκα σου, ρε. Οκ, οκ. Κλείστα. Τότε, ρε. Ωραία. Αν πολλά έχω τρόπο, θα έχεις μέσα. Αν ευκαιρή που υπούγκας. Κλείστα μάρκα σου. Οκ, τότε. Κλείστα. Κλείστα. Δεν είναι ρε ρε! Οκ, οκ, με φωνάς, με νευρίας. Κρίστο, Κρίστο. Οκ. Βαστώβησε όλη την πούγκα μου. Δηλαδή, έτσι δεν βρίσκω την πούγκα σου. Πότε μου βασφαλεύτη ρε! Την πούγκα σου, δηλαδή. Άντυξε ρε μάρκα σου ρε, άντυξε. Οκ, οκ, άνοιξα τα, οκ. Εδώ είχαμε και το τσεντίν του γιου τώρα. Yes, αλλά είχε κλειστά τα μαθητή για να μην δω πως θα ρεαλιάσει μέσα. Όχι ρε, τι κάτι εδώ. Ε, δεν τα πράγμα. Όχι ρε, παίζαμε την κατσό μου για να ανοίξω την αμμονή κατσό μου. Να δε ρε, τέλειωνε. Πιένε ρε, και να φυρτώ ρε. Πιένε και δεν μπορώ άλλο ρε, άντε ρε, τέλειωνε ρε. Ακόμα λίγο να σαν μπορείς τίποτα. Α. Α, τώρα που να μιλήσω του χαρτωμένου, με άθαρα λαλείς, με βου θα λαλείς. Εν τω πω το βου. Ούρα ρε, φέρ τους να έρθει και δρε κανεί ρε. Ω νο. Οκ, τάτη. Είναι μόνο να σου πω στο φαρμακείο. Παναγία μου, Παναγία μου, δεν ξέρω τι έβαλω, δεν ξέρω τι έβαλω. Να τους πεις ότι έσπασε ο κύρις σου τα δυο μεσιά του δάχτυλα και ξέρω τι είναι που να σου δω. Όχι, 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 φέρ του γιαούλα γιατί καλού κακού. Τέλειωνε ρε, πιένε ρε, έτσι να μπούσουν άλλοι και πονώ ρε, άντε ρε. Αλλά και εσύ να με βοηθήσεις, α. Εντάξει, δεν σε βοηθήσεις. Θέλεις άλλο αγγούρι. Όχι, έτσι θέλω φάτο, φάτο. Θεέ μου, ούτε να του δώσεις ριάλια. Όχι, ωραία, τη Μαρία που θέλει. Άντε πάλε, πάλε η ίδια κουβέντα. Πάλε για τη Μαρία, πάλε. Μα γιατί ρε, Πέπα. Τι γιατί ρε, γυρίζει να τον δει Μαρία, να του συντήσει. Συντήσει ως τόση. Ποιου. Του Μπελού. Γιατί ρωτάς, φάσε πως να μου πει την αλήθεια. Όχι ρε, Πέπα, για να καταλάβεις πόσο είναι κεντρικός πελός ενώ άνθρωπος. Δεν πρέπει να μπέσα. Έκλωσε μου τα δάχτυλα. Δεν μπορώ. Πάρε στο νοσοκομείο να μου βγάλουν πλάκες. Όχι, 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 περίμενε να πάμε μια τζοκαλή. Όχι, να μην πάνε με και να αρκούμαστε. Να τον ρωτήσω, να τες φάεις και θεωρούμε. Εμπιστευτείτε, πάμε πάνω να τον ρωτήσεις. Κάτσε, πάμε ρε, πάνω. Ρε. Ο άνθρωπος χτύπησε το δαχτυλίδι του πάνω στο κρεβάτι και την κεφαλή του πάνω στο παρατήρι και ζαλίζεται. Πέφτει τώρα. Ο Θεός είναι και Καμίλα, Ρησίο. Έφτεξες του ρίκο του Μάπουλου, θα τιμωρηθεί. Ο ρίκος ο Μάπουλος είναι καλός, ακούεις. Έφτεξες του, θα τιμωρηθεί. Τώρα να δεις, όποιος του φταίξει θα τιμωρηθεί. Τώρα να δεις. Ένα τα δεις ούλα τώρα, μουρίτσα, ένα τα δεις ούλα. Τι θα βάλω, Τονάκη. Τι να μου σουλάρουν, μουρίτσα, που τον άπονες. Τι έκαμε, Αντωνάκη, πάλι. Εσού τα φταίς, ούλα, μουρίτσα, εσού τα φταίς. Τι φταίω, Αντωνάκη. Εγώ είχα τον τσεπό, τον είχα. Είχες τον τσεπό, τον είχες, πολίτσα, είχες τον καρόν, τον είχες. Στα όπα όπα τον είχες, πολίτσα. Γιατί. Γίνηκα γενεκοπίστευτος. Και να πεις, εμμεθόρε εμένα μες στο σπίτι, δε πολίτσα. Εμμεθόρε. Εδών τζάμι. Δώρε με καλό, μεθόρε. Αμα, πολίτσα, καλό σου. Εμποσπασμένο το κοπελού, είναι εμποσπασμένο. Δακά τη γλώσσα σου, Αντωνάκη, εντάξει. Δακάζω την έντη, δακάζω μωρίτσα, τούτη είναι η αλήθεια. Σιωπή. Εντάξει, μωρίτσα, σιωπό. Ορίστε, εδώ τζιμές. Μια ώρα και έναν κάρτο βαόμενος με την αντζούια τζιμέσα. Κι ούτε πως έρθαμε οι γονείς του να φκεί να δει τι κάνω. Εντάξει, μωρίτσα. Δακάζω την έντη, δακάζω μωρίτσα. Τούτη είναι η αλήθεια. Αντωνάκη, σταμάτα και πέ μου τι θα δακάσω εγώ, διότι σε λίγο θα αρχίσω να σε το κάνω εσένα από την πείνα μου. Εμένα τούτο δεν το παράζει μου τώρα. Μόλι τσάμα σοβαρό μιλάς. Σοβαρό μιλάς, πέ μου. Εγώ λέω ότι ο γιος μας εγκακόπεσε και σου μαραζώνεις γιατί πεινάς. Όχι, Αντωνάκη. Είναι για να το πω μαραζώνω. Μαραζώνω γιατί δεν έχει τίποτε που τρώεται μες στον το σπίτι, ούτε καν το ψυγείο νεφεράζει. Τι θα τρώει το μωρό Αντωνάκια, τι θα τρώει. Ένα κανονιστούν, πολίτσα, ένα κανονιστούν. Και τη σειρματιά θα τη σάσουν.
και ψυγείο γυρούρκο θα φέρω. Έναν ούλα εντάξει, Πολίτσα, ούλα εντάξει. Ναι, έναν ούλα εντάξει, λαλό σου το. Τούτη, μάνα μου, αμφιβάλλω αν ξέρει να βράσει, πηλέ μου έναν αυκό. Αμφιβάλλω. Αγγέλε μου! Μην το αυκό το πρόβλημα, μάμα. Ένα άλλο το πρόβλημα. Σε μια ώρα μου είμαι κλεισμένο και μέσα μαμά και θέλω να μείνω μόνος μου μέσα στο σπίτι μου. Θέλω να μείνω μόνοι μας. Φύγετε! Διώχνει μας ο φρουραγί. Ναι, παπά. Διώχνω σας, παπά. Συγγνώμη που το κάνω δηλαδή, αλλά ξέρετε, το σπίτι μας δάμε και θέλουμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Κατάλαβε, ρε, παπά, είμαστε νιωπάντροι. Είμαι νιωπάντρευτος. Εγάρος που είσαι, ρε. Πίστεψε το γουρίτσα και πάμε να φύγω. Πίστεψε. Και διώχνει μας ο άγγελος. Και διώχνει μας ο άγγελος. Το φως των αμαδιών μου. Το φως των αμαδιών μου. Μαμά, σε παρακαλώ, σταμάτα ρε μαμά. Κι αγγέλε τι σου κάμαμε. Κι αγγέλε τι σου καμπάμε, η μαμά κι ο παπά σου, η μαμά κι ο παπά σου. Πολίτσα παραφύγουμε κι αύριο που να φατσίσει την κεφαλή σου, ένα γυρεύκει και τη μαμά και τον παπά του. Και να τον είχα κατέ μου, και να τον είχα κατέ μου. Και ποια τον η ατζούλια, και ποια τον η ουτζούλια. Μαμά, δεν φύγετε, δεν σμέφυγετε. Απλά σταμάτα να το φκολεί, σε παρακαλώ. Ντονάκη, έλα, Ντονάκη, και αστιεύκια του τον μωρόν, έλα. Έλειωνε πολύ, τσά πάμε να φύγουμε. Λάμνε όπου θέλεις εσύ, Αντωνάκη, και εγώ να μείνω με το μωρό. Σοφρονάκι μου, σοφρονάκι μου, παιδί μάμα, θα κάτσω να με. Κι αν μου μιλήσεις, άγγελε μου, θα μιλήσω. Αν δεν μου μιλήσεις, αγάπη μου, δεν θα σου μιλήσω. Δεν με τσούρνω, δεν μπορώ. Διότι ο άγγελος δεν θα έδιωχνε ποτέ τη μάμα. Ποτέ! Ποτέ! Ουίξ! Δεν πιάσεις μόνο ότι ο πιάσεις δεν να βρέθονται. Εσύ για τους μυαλιώνες. Τρέχεις! Εγώ δεν το συνηθίζω πάντως. Είπε Σοφία. Το ίδιο. Και να βγάλετε τα βούτσια τη Σοφία. Να το θέλει. Τα βούτσια την γιατί να βγάλω τα παπούτσια, για πώς αν τώρα το δω. Στην άνεση σου, αγαπητέ. Στην άνεση που μα γιατί να βγάλω τα παπούτσια πάνε σαν ημογέ. Για κάτι, για να πάνε. Για κάτι, για να βγάλω τα παπούτσια. Εσύ τρέχεις, εγώ πάντως δεν το συνηθίζω. Τι να μου σημαίνει το. Τέσσερα, τρία, δύο. Περιπέζει μάθαμε, δεν τους έφτιαξε, διότι ο άγγελος αγάπη μου δεν φτιάχνει. Δεν φτιάχνει. Εχτυπήσεις την μεταξύ. Ναι, αλλά και εντάξει. Το τι μου ίδια θέλεις να μιλήσεις στην Μαρία, ε? Daddy, you know, είμαι λίγο ντροπιάρης.
Να μπούσω, ναι. Όχι, μάνα. Όχι, όχι μου λίγο να μπούσω. Όχι, έβουν εντάξει. Μπούρα ρε, φερτούν τ' άθρυγε και μόνο ρε, να νόσου ρε. Άντε ρε, δεν γίνει. Να έρθει. Πρέπει να ξέρω, Τζεφάλος, είχε τον όθησε, μου το είπες ρε. Ναι, ναι. Βούρα ρε, φέρ' τους νάρθρικες ρε! Νάρθρικες, που το σπίτι να σου κάνω έναν καφέ. Νάρθρικες, νάρθρικες. Έλα, πάμε. Δεν ξέρω ακούσατε τη λέξη, ρε παιδιά. Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήνει ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο ρίκος την αστάζει, αφουρά την ούλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.